Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, έχω την εντύπωση ότι η πρόταση της πιστείας που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ τελικά λειτουργεί ως ένας αμοιβαία επωφελής αντιπερισπασμός στο επίπεδο των πολιτικών εντυπώσεων. Όλοι καταλαβαίνουν ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να πέσει από την εκένωση του ραδιομεγάρου της ΕΡΤ, ούτε καν από τις απαράδεκτες καντρίλες της Τρόικας, απέναντι στις οποίες έπρεπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να πάρει θέση. Όλοι καταλαβαίνουν ότι στις μέρες που γίνεται η διαπραγμάτευση με την Τρόικα και πριν αποφασιστεί ο προϋπολογισμός του 2014, γεγονότα που θα καθορίσουν την πορεία της χώρας στον επόμενο ακόμη κρισιμότερο χρόνο, δεν έχει νόημα μια εφόληση ύλης αναμέτρηση, μιας και μέρους μάχης δόθηκαν μέχρι τώρα σε κάθε θέμα χωριστά και μιας και μια κεντρική μάχη που αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης όπως είναι ο προϋπολογισμός θα έρθει σε λίγες μέρες. Καταλήγω λοιπόν στο συμπέρασμα ότι άλλοι λόγοι που αφορούν τον χρόνο των εκλογών, τις ισοκομματικές ισορροπίες, την επικοινωνιακή πολιτική, υπαγορεύουν αυτή την πρωτοβουλία. Και προφανώς ο αντιπερισπασμός είναι αμοιβαία επωφελής, γιατί δυναμώνει την ενότητα των δύο πόλων της αντιπαράθεσης. Αν αυτός ήταν ο στόχος σας, αγαπητοί συνάδελφοι, τον καταφέρατε. Αν έχει ένα ενδιαφέρον η συζήτηση και αντί να αναλωνόμαστε σε καταγγελτικούς και παράλληλους μονολόγους, θα ήταν να τεθούν επιτάπητος τα κρίσιμα βήματα που θα πρέπει να κάνει από εδώ και πέρα η χώρα. Ποιοι είναι οι δρόμοι που προτείνονται? Ο ένας είναι για πολύ χρόνο ακόμα εφαρμογή της μνημονιακής συνταγής. Ο δρόμος ενός τρίτου μνημονίου στην ίδια κατεύθυνση. Μονόπλευρη λιτότητα σε συνθήκες βαθιάς και διαρκούς ύφεσης. Είναι αυτός που επιβάλλει ως τώρα η συντηρητική ευρωπαϊκή ηγεσία. Δοκιμάστηκε. Απέδωσε δημοσιονομικά. Μετά από 4 χρόνια εφαρμογής και αφού η χώρα κατάφερε μια συγκλονιστική πραγματικά δημοσιονομική προσαρμογή, έχασε το 27% του ΑΕΠ. Διέλυσε τη μεσαία τάξη και καθήλωσε τα μεσαία και χαμηλά εισοδήματα πάνω από 36%. Απαξίωσε τη δημόσια περιουσία και σήμερα σχεδόν επιχειρεί να δημεύσει την ιδιωτική. Ανέβασε τους ανέργους επίσημα στο 28% και πολύ ψηλότερα αν προσθεθούν όσοι δουλεύουν και δεν πληρώνονται. Όλοι ανεξαίρετα πια έχουμε διαμηνήσει ότι ο τόπος και ο λαός που κατοικεί σε αυτόν δεν αντέχουν άλλα τέτοια μνημόνια. Ο δεύτερος δρόμος του παραδοσιακού δημοσιονομικού κεινσιανισμού βρίσκεται στον αντίποδα. Όπου δεν υπάρχει το κράτος με το διαθέσιμο απόθεμα να χρηματοδοτήσει εκτατικές πολιτικές, να χρηματοδοτήσει με άλλα λόγια την έξοδο από την κρίση. Στην πιο λαϊκίστικη μορφή του, αυτός ο δρόμος, δυστυχώς για μια μερίδα των πολιτικών που την επαγγέλλονται, ουσιαστικά επαγγέλλεται την επανενόρθωση του κράτους στη μορφή που εμπόδιζε την ανάπτυξη και γεννούσε τα διαρθρωτικά προβλήματα. Είναι, πιστεύω, αδιέξοδος. Σήμερα λοιπόν, αντί για μια ακόμη πολιτική αναμέτρηση σημεία κουόντων, θα έπρεπε να συζητάμε για τα δύο κρίσιμα ζητήματα που αποτυπώνουν το αδιέξοδο των δύο δρόμων. Τη φορολογική μεταρρύθμιση και τη διαρθρωτική αλλαγή στο κράτος. Θα σας πω δύο μόνο αριθμούς. 54.000 Έλληνες έχουν εξάγει συνάλλαγμα στο εξωτερικό, μέχρι πριν λίγο είχαν ελεγχθεί μόνο 2 και έχουν εισπραχθεί 5 εκατομμύρια ευρώ. 6.000 τουλάχιστον offshore εταιρείες έχουν ακίνητα περιουσιακά στοιχεία στη χώρα, μέχρι πριν λίγο είχαν ελεγχθεί μόνο 34 και απέδωσαν 40 εκατομμύρια ευρώ. Κάνετε ένα απλό πολλαπλασιασμό και πείτε μου το δίκαιο είναι μια χώρα που χάνει 40 δις από το ΑΕΠ και διαπραγματεύεται το ποσό των 500 ή των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ από αυτούς που δεν έχουν πια τι άλλο να δώσουν. Ποιο κράτος όμως μπορεί να έχει την ανάπτυξη όταν αδυνατεί να προχωρήσει σε αυτούς τους ελέγχους? Και εμείς αντί να συζητάμε τώρα κοινωνικά δίκαιο σύστημα, το οποίο καταγράφοντας και αξιολογώντας το σύνολο της περιουσίας, να μας δίνει την φορολογική δυνατότητα των πολιτών, το αντικαθιστούμε με φόρο επί κάθε ακινήτου και μάλιστα στη βάση των τεράστιων δίθεν αντικειμενικών αξιών. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό το δύσκολο καιρό λογίζουμε ποια ήταν η θέση ενός πραγματικά δημοκρατικού και προοδευτικού πολιτικού στην αρχή του εμφυλίου, όταν έπρεπε να επιλέξει αναγκαστικά ανάμεσα σε μια αυταρχική και ρεβασιστική δεξιά και σε μια παράτολμη και αυτοκαταστροφική αριστερά, αναγκαζόταν να πάρει θέση. Παίρνατε και σήμερα την ψήφο της εμπιστοσύνης μας. Ουσιαστικά πρόκειται για υφαρπαγή. Γιατί δεν σας ανήκει, αλλά με αναγκάζει να τη δώσω. Γι' αυτό και δεν είναι λευκή επιταγή, ούτε προδικάζει την αυριανή μέρα. Με τρομάζει το γεγονός ότι έκτοτε χρειάστηκαν δεκαετίες να ενωθούν ξανά οι Έλληνες και να χαράξουν τη δική τους πορεία. Αρνούμε να αποδεχτώ ότι σήμερα, μετά από τα χρόνια απίστευτων δυσιών, η επιλογή μπορεί να είναι μόνο ανάμεσα στο κακό σενάριο που επενδύει στην κοινωνία του φόβου και της ανημπόριας και στο χειρότερο που επενδύει στην κοινωνία της απόγνωσης και της απελπισίας.
Σίγουρα, ένα λεπτό κύριε Πρόεδρε, σίγουρα υπάρχει ένας δρόμος ελπίδας, ένας δρόμος νέας ενότητας και συσπήρωσης του ελληνισμού, ένας αξιόπιστος και προοδευτικός εναλλακτικός δρόμος. Ένας δρόμος που η δική μας παράταξη πάντοτε υπηρέτησε με αφοσίωση και πίστη. Είναι αυτός που επιβάλλει την ανάδειξη ενός τρίτου αυτόνομου πόλου και καθιστά πατριωτικό χρέος στην ανασυγκρότηση της προοδευτικής και δημοκρατικής παράταξης. Θα το τολμήσουμε? Θα τολμήσουμε να αποφασίσουμε το χρονοδιάγραμμα τέλους της ουσίας της Τρόικας στη χώρα? Το Μάιο τελειώνει το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του μνημονίου. Θα τολμήσουμε όταν λέμε όχι άλλα μέτρα να προστατεύσουμε δυναμικά τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα για την επόμενη τριετία με παράλληλη ελάφρυνση και δίκαιη κατανομή των φόρων? Θα τολμήσουμε αντί να παράγουμε βιομηχανία προγεφυρωμάτων από διάσπαστες ρυθμίσεις για τη φορολογία να φέρουμε επιτέλους ένα φορολογικό σύστημα που αξιόπιστα θα καταπολεμά τη φοροδιαφυγή και θα απονείμει πραγματική δικαιοσύνη στην κατανομή των βαρών? Θα τολμήσουμε αντί να εκλιμπαρούμε μια χούφτα να φέρουν από κάποιες εκατοντάδες εκατομμύρια για επενδύσεις που θα ανοίξουν κάπου χίλιες θέσεις εργασίας, να δεσμευτούμε ότι θα ενισχύσουμε τις 200.000 υγιείς μικρομεσαίες επιχειρήσεις με μόνη προϋπόθεση όχι απολύσεις και ένα επιπλέον εργαζόμενο στην επιχείρηση? Ολοκληρώνεται, παρακαλώ. Θα τολμήσουμε αντί να μετράμε κεφάλια για τις αναγκαστικές απολύσεις να εφαρμόσουμε επιτέλους ένα αξιόπιστο σχέδιο πραγματικής αλλαγής και εξυγχρονισμού του κράτους? Θα τολμήσουμε τέλος, αντί να οδηγούμε τη χώρα σε νέο διχασμό, να βρούμε επιτέλους ένα πεδίο εθνικής συνεννόησης στις κρίσιμες επόμενες επιλογές? Με άλλα λόγια, πολιτικοί και κόμματα, μπορούμε να υπερβούμε τον εαυτό μας και να απαιτήσουμε πιστικά, να απαντήσουμε πιστικά ότι υπάρχει εναλλακτικός δρόμος ώστε η Ελλάδα και οι Έλληνες να διεκδικήσουν και να κατακτήσουν το δικαίωμά τους στην αξιοπρέπεια. Τότε μπορεί να γεννηθεί ελπίδα. Διαφορετικά, οι δύσκολες μέρες θα συνεχιστούν. Ευχαριστώ τον κύριο.